Πράξη κάνει τις απειλές του ο Πούτιν, αποφασίζοντας να διακόψει την παροχή φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκές χώρες λόγω της άρνησής τους να πληρώσουν σε ρούβλια. Ήδη η παροχή έχει διακοπεί σε Πολωνία και Βουλγαρία, κίνηση που εκτείναξε κατά 17% τις τιμές του φυσικού αερίου. Κατακόρυφη κλιμάκωση από τη Ρωσία με απειλές κατά χωρών του ΝΑΤΟ που βοηθούν την Ουκρανία, αλλά και ομός εκβιασμός ότι θα κλείσει τη Στρόφιγγα και θα αφήσει την Ευρώπη χωρίς φυσικό αέριο. Στις 7 τα ξημερώματα η Gazprom ενημερώνει ότι σταματά να προμηθεύει αέριο Πολωνία και Βουλγαρία, γιατί οι δύο χώρες δεν πλήρωσαν σε ρούβλια. Η Gazprom έχει αναστείλει πλήρως την παροχή φυσικού αερίου στη Βουλγαρία και την Πολωνία λόγω της μη καταβολής των πληρωμών σε ρούβλια. Ενώ λίγες ώρες αργότερα, στις 12 το μεσημέρι, η Μαρία Ζαχάροβα εξαπολύει απειλές στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ που ενισχύουν στρατιωτικά την Ουκρανία. Η Ρωσία μπορεί να χτυπήσει στρατιωτικούς στόχους στο έδαφος εκείνων των χωρών του ΝΑΤΟ που προμηθεύουν όπλα στο καθεστώς του Κιέβου. Το διπλό χτύπημα της Μόσχας προκαλεί συναγερμό στην Ευρώπη, με τη Ρωσία να απειλεί με επέκταση του πολέμου, ενώ ταυτόχρονα να κινείται και ενεργειακό πόλεμο. Gazprom's announcement that it is unilaterally stopping gas deliveries to certain EU member states is another provocation from the Kremlin. Ни о каком шантаже здесь речи не идет. Заблаговременно все эти новые модальности были доведены до сведения покупателей. Η απόφαση της Gazprom να διακόψει την παροχή φυσικού αερίου σε Πολωνία και Βουλγαρία, γιατί οι δύο χώρες δεν πλήρωναν σε ρούβλια, προκάλεσε εκτείναξη κατά 24% στην τιμή του φυσικού αερίου, ενώ το πετρέλαιο έκανε άλμα στα 100 δολάρια το βαρέλι. Η Ρωσία απειλεί με διακοπή παροχής φυσικού αερίου σε Γερμανία, Ουγγαρία και Σερβία, στις οποίες καταλήγουν οι αγωγοί που περνούν από Βουλγαρία και Πολωνία. Για ευθεία επίθεση της Ρωσίας, κάνει λόγο ο Πολωνός Πρωθυπουργός. Polska przygotowywała się wcześniej do dywersyfikacji gazu i do pozyskiwania gazu z różnych kierunków. I nawet jeszcze przed